και οι Τούρκοι και οι Κυπριακοί. Βλέπετε από την Κύπρο έχουν αφήσει ένα μικρό κανάλι γαλάζιο. Όλα τα άλλα είναι πνιγμένα. Ο Χάρτης Μπάιντεν λοιπόν ήθελε όλα τα αέρια πετρέλαια αυτής της περιοχής να φύγουν με αγωγούς και να περάσουν μέσα από την Τουρκία. Αυτό ήταν το σχέδιο του 2017. Και έτσι φτάνουμε το 2015-2020, όπου τότε η Αμερική όλο συμπτωματικά κάνει μια σειρά από κινήσεις όπου δίνει στην Ελλάδα είτε ευτελή μεταχειρισμένο πολεμικό υλικό, είτε εμποδίζει την Ελλάδα να αποκτήσει προηγμένο υλικό, όπως έγινε το 2020, θα το πούμε ευθέως με τις Μπελάρα, τις γαλλικές φρεγάτες, όπως εμπόδισε επίσης, γραπτός εμπόδισε, με το ανακοινωθέν της επίσκεψης Πομπέο, την σύναψη συμμαχίας μεταξύ Ελλάδος, στρατιωτικής συνδρομής, Ελλάδος και Γαλλία, τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα, μακάρι να γίνει. Αυτό που λέει ο λαός, βρώμικη δουλειά. Έτσι, το 2020 υπογράφουμε δύο απαράδεκτες συμφωνίες, μειωτικές συμφωνίες για την Ελλάδα, η μία των θαλασσίων ζωνών και όχι ΑΟΣ, θα το εξηγήσω μετά, η μία θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και η μία μερικής ΑΟΣ, απαράδεκτο για χώρα η οποία είναι χερσαία και νησιωτική και πρέπει να έχει συνέχεια, οι οποίες μας ζημιώνουν αυτές τις συμφωνίες τις βάζει στο φάκελό της η Τουρκία ως μελλοντικές απαιτήσεις για την Ελλάδα. Δηλαδή, όπως υποχωρήσατε απέναντι στους Ιταλούς και τους Αιγύπτιους, έτσι θα υποχωρήσετε και σε εμάς. Λοιπόν, ας δούμε τώρα τους δύο χάρτες δίπλα-δίπλα. Δείτε τις ομοιότητες. Είναι ακριβώς εκεί που είναι το σκούρο μπλε δεξιά του χάρτη Biden. Ακριβώς εκεί. Είναι η κίτρινη περιοχή αριστερά, από τα κατεχόμενα τα ονομάζω εγώ, δική μου ευθύνη, του όρου, από τα κατεχόμενα στην ελληνική ΑΟΣ στη θάλασσα. Μακάρι να βρεθεί η ελληνική κυβέρνηση να τα απελευθερώσει. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να προσέξουμε καλά και τις υπόλοιπες περιοχές και να δούμε ότι οι ομοιότητες είναι εξοργιστικές. Όταν θα βγει, οι οποίοι δεν θα βγουν στον αιώνα τον άπαντα, παρά μόνο εάν ο κύριος Ερντογάν ανατινάξει το Ευρωκοινοβούλιο, οι Ισλαμιστές του κύριου, μόνο τότε, και τότε θα το συζητήσουμε, αν θα βγουν να το πούνε. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, ή αν δεν η τουρκική πολεμική αεροπορία δεν αρχίσει να βομβαρδίζει το Βερολίνο, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει κανένας από όλους αυτούς τους άφρονες να πει αυτό ακριβώς. Λοιπόν, διότι είναι μικρόνοες, δεν βλέπουν πέρα από τον δάχτυλό τους και δεν καταλαβαίνουν τι φίδι θρέφουν με αυτά που κάνουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οπότε λοιπόν με τους Ευρωπαίους εγώ δεν περιμένω τίποτα. Τίποτα όμως. Απολύτως. Και να σας πω και την αλήθεια. Εγώ δεν θα τους ζητούσα τίποτα πλέον. Τίποτα. Το μόνο που θα μπορούσα να τους ζητήσω είναι λεφτά υπό την έννοια του, για φύλαξη συνόρων και τα λοιπά, και να εξυγχρονίζα τις ενόπλες δυνάμεις μου. Προσωπικά δεν περιμένω τίποτα από τους Ευρωπαίους. Αυτό που περιμένω, ενώ από τις κυβερνήσεις τους, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτό που περιμένουμε και θα έπρεπε να περιμένουμε είναι μια διμερή συμφωνία με τη Γαλλία κατά την άποψή μου και υπό όρους με κάποιες συγκεκριμένες στοχευμένες χώρες. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα με την Τουρκία παρά μόνο όταν ο κόμπος θα ξεπεράσει το χτένι. Μάλλον το χτένι θα ξεπεράσει το κόμπο. Ναι. Αλλά τότε μπορεί να είναι αργά για την Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί να τους βάλουν εμπάργκο όπως βάλαν οι Αμερικανοί εμπάργκο μετά την εισβολή στην Κύπρο. Τι τους ενδιαφέρει τους Τούρκους μετά την εισβολή στην Κύπρο. Καταλάβατε. Και τότε θα τρέχουν οι δικοί μας σαν μωράκια και θα λένε ορίστε τα καταφέραμε. Τι καταφέρατε ρε. Όταν θα κάνουν πρώτα την εισβολή. Όταν θα γίνει πρώτα το τελεσμένο μετά θα μπουν οι κυρώσεις. Βέβαια, από την αυτό άλλη, είναι. Κύριε φίλε, εσείς θα ζητούσατε χρήματα για το μεταναστευτικό και για τους εξοπλισμούς, αλλά αν η Ευρωπή πραγματικά δεν... Όχι, δεν θα ζητούσαμε το μεταναστευτικό, επιτρέψτε μου. Το μεταναστευτικό το παίρνω χρήματα, σημαίνει ότι φτιάχνουν και άλλες δομές, ναι. Άρα μένουν περισσότερο εδώ πέρα. Μάλιστα. Όχι. Μάλιστα. Δεν θα ζητούσα χρήματα για το μεταναστευτικό. Θα ζητούσα χρήματα για να μπορώ να ελέγξω καλύτερα τα σύνορά μου, ναι. Και θα έκανα οτιδήποτε περνάει από το χέρι μου για να φύγουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Πάλι δεν θα σας τα έδιναν όμως, κύριε φίλε, αφού τάσσονται με τον πλευρό της Τουρκίας, έτσι δεν είναι? Και να μην μου τα έδιναν, θα έκανα λοιπόν ακόμα καλύτερα, με πιο ελαφρά την καρδία, το συμφέρον της πατρίδας μου.
και όχι το συμφέρον του Βερολίνου. Από την άλλη πλευρά, πώς τη βλέπετε τη στάση της Αμερικής? Δεν είναι φιλικό? Η χώρα μας, ναι, δεν είναι μια καλή ευκαιρία αυτή τη στιγμή για την ελληνική διπλωματία και για να επιτευχθεί ένας στόχος, κύριε Φίλη? Πρέπει, σύμφωνα και με τους όρους της ψυχολογίας, να νιώθεις ασφαλής. Και για να νιώσεις ασφαλής, πρέπει να αποδεχτείς κάποιες καταστάσεις. Ποιοι πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι στόχοι μέσα στο επόμενο εξάμεινο της ελληνικής διπλωματίας για να μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες νιώθουν ασφαλείς και κύριοι του εαυτού τους? Οι Έλληνες θα νιώσουν ασφαλείς όταν θα βγει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και θα εξηγήσει στους Τούρκους ότι οποιοδήποτε προσπάθεια τελεσμένου θα σημάνει πλήρη ελληνοτουρκικό πόλεμο και θα τους βαρέσουμε στο δόξα πατρί από τον Εύρο μέχρι και την Κύπρο. Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πάει στην Ευρώπη και θα πει «Δεν θέλετε να κάνετε κυρώσεις, εγώ θα τους κάνω έτσι ώστε θα παρακαλάνε οι τράπεζές σας να γίνουν κυρώσεις για να γλιτώσουν τις επενδύσεις τους στην Τουρκία. Και όταν θα ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι στο επόμενο τετελεσμένο, αφού θα το πάμε έτσι, η Ελλάδα θα υπογράψει, ή προσπάθεια τετελεσμένο, θα υπογράψει μονομερή συμφωνία με την Κύπρο, έστω ένα ναυτικό μίλι για κοινή πολυοικονομική ζώνη, αφού πρώτα θα έχει επεκτείνει σε 12 ναυτικά μίλια τα ναυτικά της μίλια, έτσι ώστε να μπορέσει να μετράμε σωστά από που μετράμε και που ξεκινάμε τις μετρήσεις. Μόλις θα γίνουν αυτά, κυρίως μόλις θα αναφερθεί ότι θα πάμε σε πλήρη κρίση με την Τουρκία και όχι σημειακή, μόλις θα ξεκαθαρίσουμε στον οποιονδήποτε ότι αυτό το οποίο θα συμβεί στην Τουρκία, εάν και εφόσον τολμήσουν να κάνουν κάποιο τετελεσμένο, δεν θα είναι να περιμένουμε καταδίκη από την Ευρώπη, ναι, αλλά θα είναι αυτό το οποίο κάνουν οι Έλληνες τα τελευταία 5.000 χρόνια όταν διακυβεύεται η ύπαρξή τους, να δείτε πως θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αλλά όταν θα είσαι πιστευτός γι' αυτό. Εμείς θα αντιδράσουμε τη Δευτέρα με επίσημη επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται πρόσφυγες αυτοί που συνοδεύονται από τουρκικά πολεμικά πλοία και εκτεωρούς. Η συνθήκη της Γενέβης αναφέρεται σε ανθρώπους που κινδυνεύουν και φεύγουν λόγω κινδύνου, όχι φεύγουν λόγω υποστήριξης, μάλιστα, του γείτονος κράτους. Άρα τίθονται πολύ ουσιαστικά και μεγάλα ζητήματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει. Αλλά το σημαντικό μήνυμα, κύριε Αυτιά, είναι ότι η χώρα μας πλέον έχει αναχτίσει τον έλεγχο του μεταναστευτικού.